Μπούμε στα τεχνικά. Η όλη ιστορία είναι τι έχουν καταλάβει τώρα που δεν το είχαν καταλάβει πριν από μερικού μήνε και οι Γερμανοί και οι υπόλοιποι. Ότι δεν έχει καμία έννοια να πάρει τα οποιαδήποτε μέτρα, όσο σφιχτά, σκληρά κι αν είναι, εάν δεν μπορέσει τον παρανομαστή, δηλαδή το ακαθάριστο χώρο προϊόν, τον πλούτο τη χώρα, να το αυξήσει. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σιγουριά αυτή. Δεν πιστεύει καθόλου ούτε η Τρόικα, ούτε στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο στην Ουάσιγκτον. Είναι πάρα πολύ στεναχωρημένοι μαζί μα. Πιστεύουν ότι γενικώ ω οικονομία. Είμαστε μάλλον losers. Άρα, Είμαστε μάλλον σε, χαμένοι. σε αυτή την κατεύθυνση θα, θα, θα κινηθούν και οι διαπραγματεύσει που θα έχουμε τώρα με την Τρόικα Μπάμπη. Βεβαίω. Οι άνθρωποι, καταρχήν, Συζητούν ανοιχτά πια στην Ουάσιντον, το είπαν και στου δικού μα ανθρώπου. Του λένε είσαστε μια χώρα, μάλλον η μοναδική στον κόσμο, και κυρίω μεταξύ των χωρών που λογικά πρέπει να συγκαταλεγόμαστε, που υπάρχουν νόμοι και δεν εφαρμόζονται. Που ψηφίζετε ένα νόμο για να κάνετε κάτι που είναι επίγον για τη χώρα σα, δραματικό επίγον, και όμω δεν το κάνετε. Άρα, με λίγα λόγια, είναι πάρα πολύ απογοητευμένοι αυτό, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Τι γίνεται, πάμε να διαχειριστούμε μια τραγωδία. Είναι μια δεύτερη ελληνική τραγωδία, αλλά πρέπει να τη διαχειριστούμε με σύνεση. Εδώ μπαίνουν τώρα τα μεγάλα κράτη, αντιλαμβανόμενα ότι αυτό το πράγμα δεν βγαίνει έτσι. Ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί και άλλη περικοπή στα δάνεια. Και έρχονται τώρα, έχουν στο μυαλό του, ότι εκτό από το ε, private sector involvement, που είναι το PSI, θα υπάρχει και ένα public ή ένα official sector involvement. Δηλαδή και τα δάνεια που έχουν δώσει τα κράτη του προηγούμενου μήνε, τότε που Τι ξεκίνησε. Είναι νέο ναι, PSI. Είναι ένα, όχι PSI, είναι ένα official. Ε, θα, θα κόψουμε δηλαδή, θα χρειαστεί να κόψουμε και τα δάνεια που μα έχουν δώσει τα κράτη ε, από τότε που ξεκίνησε το μνημόνιο. Αντιλαμβανόμενα λοιπόν. Ότι θα χρειαστεί να περικόψουν κι άλλο. Υπήρχε μια απόφαση mm -hmm. πέρυσι το Μάρτιο, είχε γυρίσει εθνικό υπερήφανο ο κ. Παπανδρέου, τότε, 25 Μαρτίου, λέγοντά μα ότι πήραμε μια παράταση. Αντί να χρειαστεί να του επιστρέψουμε τα δάνεια στα τρία χρόνια, θα του επιστρέφαμε στα επτά. Τώρα θα πάει ακόμη πιο πέρα αυτό και θα περικοπεί με την ίδια λογική και το δανεισμό που ήδη έχουμε πάρει από τα κράτη. Αυτό κανεί δεν μπορούσε να το έχει σκεφτεί ποτέ. Διότι λέγαμε ότι αυτά τα ομόλογα δεν τα πειράζει κανεί, δεν τα κουρεύει κανεί. Υπό... Και αυτό θα μπει πλέον στο τραπέζι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες και είναι κάτι που ένας παρονομαστής που δεν γνωρίζαμε όσο mm -hmm. ε, ε, αυτή την ώρα. Με, με ποιες προϋποθέσεις. Ε, γιατί αυτό φαντάζομαι θα, ε, θα προϋποθέτει ε, και, την, ε, και την πιστικότητα αυτής της, ε, των μέτρων του προγράμματο, μάλλον που θα συνοδεύουν τη νέα δανεική ναι, ναι. σύμβαση. Εδώ πάνε παρακάτω. Σε αυτή τη διαδικασία σου χαρίζω λεφτά και ήταν να σοβαρευτεί να φτιάξει την οικονομία σου να Μπορεί να ταζει το λαό σου και να συνεχίζει να λειτουργεί ω κράτο. Σημαίνει κράτος, πιο σφιχτό πρόγραμμα, Μπάμπη. Αυτό, αυτό σημαίνει... να καταλάβουμε. Σημαίνει πιο όχι σκληρά μέτρα, σημαίνει περισσότερα μέτρα. Τι σημαίνει. Όχι υποχρεωτικό στο κομμάτι του κράτου. Εκεί αναγνώρισαν πρώτον ότι έκαναν χονδροειδέστα τα λάθη και οι ίδιοι. Δεν πιστεύαν ότι έχουμε ένα τόσο χαλασμένο, ένα, ένα κράτο τόσο διαλυμένο. Αλλά από την άλλη μεριά ξέρουν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλει το κράτο μεγαλύτερα έσοδα. Διότι αυτό σημαίνει περισσότεροι φόροι. Και αυτό είναι ένα από τα. Μεγαλύτερα λάθη που έγιναν και το δηλώνουν σε όλου του τόνου οι άνθρωποι τη Τέρμα η φόρη. Δεν θα βάλτε άλλου φόρου. Κοιτάξτε, να μαζέψετε αυτού που έχετε. Μάλιστα, σε κάποιου ίσω να δούμε και μειώσει. Άρα θα επικεντρώσουν τι τις, ε, ε, μεταρρυθμίσει, τι λεγόμενε διαρθρωτικέ αλλαγέ, στη μείωση θα... του κράτου. Πριν από αυτό, θα σταθούν, όπω θα έπρεπε να έχουμε σταθεί από την πρώτη στιγμή, στο κομμάτι των δαπανών του κράτου. Πρέπει να περικοπούν οι δαπάνε του κράτου. Αυτό από μόνο του θα φέρει διαρθρωτικέ μεταβολέ. Και μετά είναι όπω λε αυτό. Πρέπει να αφήσουμε την ελευθερία να ξαναμπει μπροστά. Είναι η... Την οικονομία, είπα, με ελευθερία να μπει μπροστά. Και αυτή είναι η μόνη μα ελπίδα. Άρα, να είμαστε καλά προσδεδεμένοι, ψυχραιμία, ψυχρεμία, θα περάσουμε δίπλα από τον κρεμό, αλλά νομίζω ότι δεν θα πέσουμε. Όλη την επόμενη εβδομάδα όμω, ίσω μέχρι τη σύνοδο κορυφή, να συζητούμε για αυτά. Σε τελευταία ανάλυση, μπορεί να δείτε να συζητούν για το PSI και για όλα αυτά που μόλι είπαμε, ακόμη και στο Συμβούλιο Κορυφή στα τέλη τη επόμενη εβδομάδα. Πολύ σοβαρέ εξελίξει, λοιπόν, εν ώψη. Ε, Συνήθω η Ελλάδα προκαλεί τέτοια. Ακριβώ, ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια. Σε ευχαριστώ πολύ, Μπάμπη Μάλιστα. Παπαδημητρίου. Τώρα...